Με βάση αυτά τώρα και τη συζήτηση που κάνετε και τα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα που θέσατε, επιτρέψτε μου μια σύντομη έτσι, εικόνα, επειδή το ΚΚΕ ξέρετε είναι πολύ μέσα στον κόσμο. Είναι το μόνο κόμμα από ό,τι παρακολουθούμε που κάνει συγκεντρώσεις και με πολύ μεγάλη συμμετοχή και με τον Γενικό Γραμματέα και με άλλους ευρωβουλευτές, μαζικές συγκεντρώσεις και όλα τα στελέχη του κόμματος, ότι δεν υπάρχει ακριβώς σιγή και μη ενασχόληση. Υπάρχει μεγάλη πολιτική συζήτηση στο λαό μας για όλα τα μεγάλα πολιτικά προβλήματα που τον απασχολούν, για τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, των κομμάτων, ιδιαίτερα τώρα της Νέας Δημοκρατίας, που αυτά τα χρόνια έχει δει τη ζωή του να είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Να πάει να ψηφίσει ο κόσμος όμως. Υπάρχει... Μιλάμε τώρα ένα 50% θα πάει να ψηφίσει. Ναι. Είναι μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει μια απογοήτευση, αυτό θέλω να σας πω. Από όλες τις πολιτικές που έχουν δει και από τα κόμματα που τις έχουν εφαρμόσει, και αυτό τους οθεί ίσως για να τιμωρήσουν τη Νέα Δημοκρατία να μην πάνε να ψηφίσουν, για να τιμωρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ή άλλους να μην πάμε να ψηφίσουμε, γιατί δεν τους καλύπτουν ούτε ο αντιπολιτευτικός ρόλος που εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι είναι χορηγή, η καλύτερη χορηγή του Μητσοτάκη σε όλη αυτή την πορεία. Και αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να ανατραπεί. Αν αυτός ο κόσμος που το σκέφτεται, ότι θέλει να τιμωρήσει, θέλει να δώσει ένα μήνυμα καθαρό και στην κυβέρνηση, να την κοντίνει. Για μας είναι πάρα πολύ καλό που η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο 32%, δηλαδή βλέπουμε το κιάλι ήδη το 41% και εκτιμάμε ότι έχουμε παίξει μεγάλο ρόλο από τις προηγούμενες εκλογές μέσα στους αγώνες να απονομιμοποιούνται τα μέτρα. Γιατί όλα τα μέτρα θετικά έρχονται. Το να φτάνουν στον κόσμο να είναι αρνητικά, πέρα από το αποτέλεσμά τους, θέλει και πάλι και αγώνα και αντιμετώπιση κλπ. Απλά αναρωτιέμαι τώρα από τη συζήτηση εδώ. Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει σε όλες αυτές τις πολιτικές. Εμείς λέμε και το λέμε και στο λαό, αλλά δεν τον ενημερώσουμε. Το 90% των νόμων που ψηφίζεται στην Ελλάδα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι κατευθύνσεις, κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά συνδιαμορφώνονται από όλα τα άλλα κόμματα. Μιλάμε για συμφωνίες. Αν εδώ είναι 70% το ΠΑΣΟΚ, εκεί είναι 93% τα ίδια με τη Νέα Δημοκρατία ψηφίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν εδώ είναι 50%, εκεί φτάνει το 70%. Μιλάμε για μια φοβερή συμφωνία μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο που όλα τα έρχονται εδώ. Άρα ο κόσμος, εμείς λέμε να πάει να ψηφίσει, εννοείται, να ψηφίσει για όλα, να κάνει αυτό που σκέφτεται και να ψηφίσει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αν είναι πολύ πιο δυνατό, και να σκεφτεί και την επόμενη μέρα. Ακούστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης. Η επόμενη μέρα δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα μπουκώσουν τους επιχειρηματικούς ομίλους πάλι. Και αυτό είναι ο προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι θέμα του Μητσοτάκη που θα τα δώσει μόνο. Εντάξει, μπορεί να τα δίνει και σε κάποιους εκεί που να κάνει κατεύθυνση συγκεκριμένη. Αλλά γενικά αυτό είναι ο προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο το Ταμείο Ανάκαμψης σε όλη την Ευρώπη. Αυτό συνοδεύεται με 600 προαπαιτούμενα, που είναι όλα αντιλαϊκά μέτρα, μνημόνια. Πώς είχαμε τη 13-ωρη εργασία πριν, τώρα θα έχουμε την 6-ήμερη στα επόμενα μέτρα της κυβέρνησης. Έχουμε τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα. Ξέρετε, η κυβέρνηση θα θέλει να είμαστε στους δρόμους, πώς είναι τώρα οι οπαδοί των ομάδων που πανηγυρίζουν κτλ. Να είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους, για τα ευρωπαϊκά λέω, να είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους, για να, επειδή έχουμε 3,2 το πρώτο τετράμινο, 3,2 δις το πρώτο τετράμινο της χρονιάς, υπερπλεόνασμα, πάνω από το στόχο. Τι είναι αυτό? Το γδάρσιμο του ελληνικού λαού. Οι φόροι, οι περικοπές κλπ. Αυτό όλο. Το υπερπλεόνασμα δεν δίνεται για την ανακούφιση των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, για την ακρίβεια, για το ΦΠΑ, για την κατάσταση με τα νίκια που στενάζει ο κόσμος με τους μισθούς. Είναι ο πόλεμος την επόμενη μέρα εδώ. Και θα το πω πάρα πολύ σύντομα. Μακάρι να μιλάμε για την επόμενη μέρα, μην μιλάμε και νωρίτερα με αυτά που γίνονται τώρα στην Ουκρανία και με την Ελλάδα μπλεγμένη με τα μπούνια. Που εκτός από τους κινδύνους τους μεγάλους και την εμπλοκή της χώρας, μιλάμε για 500.000 ευρώ την ημέρα για να είναι η φρεγάτα Ίδρα να κάνει τι? 3.500 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα. Και να είναι μανάδες αυτών των παιδιών που ορκίστηκαν να υπερασπίζονται την πατρίδα και να καρδιοχτυπούν και αυτές και άλλες που ετοιμάζονται τα ψαρά. Άρα δυνατό κουκουέ, γιατί την επόμενη μέρα να σκεφτεί ο κόσμος. Σε αυτά, ποιον θέλει μαζί του, ποιον θέλει και στην Ευρωβουλή, ποιον θέλει και στον δρόμο. Αφού μιλάμε λοιπόν τώρα λίγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλό είναι αυτό, ειδικά όσοι συνδέουν τα θέματα της ακρίβειας των προϊόντων, τη σχέση της Ελλάδας με το που πουλούνται αλλού, είτε μιλάμε αυτό για τις επιστολές του κ. Μητσοτάκη στη Von der Leyen, είτε για το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ που κάνουν κριτική με αυτή τη σκοπιά, για τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα. Λοιπόν, να τους καλωσορίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη φυλακή των λαών, από την ίδρυσή της, γι' αυτό το ΚΚΕ ήταν εξ αρχής απέναντι, προτείνετε η οποία είναι η ελευθερία, βεβαίως, η ελευθερία, αλλά με τον τρόπο που το έχουμε συζητήσει, με το λαό να κάνει κουμάντο, όχι το Brexit, που πάλι την πλήρωσε ο λαός, επειδή ένα τμήμα του κεφαλαίου ήθελε να βγει και την πλήρωσε ο κόσμος με πάρα πολλά προβλήματα. Να ξέρουμε τι λέμε, λέμε να είμαστε έτσι, με την Ευρώπη των λαών. Αυτό λέμε, και το ξέρετε πολύ καλά, απλά... Ευρώπη των λαών με διακόψει τώρα. Κοινοβουλίο. Όχι, όχι, καθόλου. Ναι, ναι. Όχι, θα υπάρχουν και όργανα και αλληλεγγύη και απ' όλα. Όχι αλληλεγγύη της πανδημίας,
που τσακώνονταν και έκλεβε μια χώρα από την άλλη τις μάσκες και τι γινόταν, θυμόμαστε όλοι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αλληλεγγύης και υπάρχουν πολλά ακόμα. Λοιπόν, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελευθερία διακίνησης κεφαλαίου, εμπορευμάτων, εργαζομένων. Όσο, και αυτό γίνεται και το βλέπουμε και στις τιμές. Όσο αφορά το θέμα των εργαζομένων, που ωρεοποιούμε λίγο την εικόνα για την κατάσταση στις άλλες χώρες, δηλαδή δεν βγήκαν 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι στη Γαλλία. Είχε πάει και ο Γενικός Γραμματέας, αν θυμάστε καλά, και είχε κάνει και παρέμβαση στη συγκέντρωση και είχε μιλήσει σε όλους αυτούς. Οι αγρότες μέχρι δεν ήταν στην πύλη του Βραδεβούργου, δεν φτάσανε μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο ενάντια στην ΚΑΠ, που όλα τα υπόλοιπα κόμματα και της Ελλάδας την ψήφισαν. Και την επέκτασή της και τα μέτρα που έχουν κάνει τη χώρα μας, που είχε 1,5 εκατομμύριο αγρότες φτηνά ποιοτικά προϊόντα και μια γη που μπορεί να το κάνει αυτό και έμπειρο τέτοιο δυναμικό, να έχει αλλάξει άρδινη αυτή η κατάσταση και να μιλάμε τώρα και για την ακρίβεια. Mm-hmm. Και για τους μισθούς. Ας είμαστε καθαροί τώρα, γιατί μας ακούει και ο κόσμος, ξέρει ότι δεν φτάνουν ούτε μέχρι τα μέσα του μήνα και η ακρίβεια είναι ένα τέτοιο ζήτημα μισθών, φόρων και ακριβών τιμών, δεν είναι μόνο ένα. Αν περιμένει ο κόσμος πότε θα αποδώσουν τα μέτρα του κ. Μητσοτάκη, έχουν περάσει 2 χρόνια. Ούτε τη Δευτέρα παρουσία. Πού έχει ανακουφιστεί ο κόσμος έστω σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, γιατί γενικά θέλει συνολική σύγκρουση με αυτή την πολιτική, την οικονομία κλπ. Εκεί που έγιναν αγώνες, αυξήσεις μισθών έχουμε σε κλάδους σημαντικούς, μεγάλους, αυτό πρέπει να γενικευτεί. Μάλιστα. Και το ΚΚΕ ξέρετε καλά ότι εκεί θα δώσει τις δυνάμεις του. Αυτό έγινε και από τις προηγούμενες εκλογές βουλευτικές που είχε μια άνοδο. Είχαμε θετικούς αγώνες. Αυτό να συνεχιστεί και τώρα και θα είναι και ατόφια και γνήσια η διαμαρτυρία και η αντίθεση και στην κυβέρνηση, για να κοντίνει που έλεγα και πριν, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Που από την αρχή το ΚΚΕ είχε αυτή τη σταθερή στάση που επιβεβαιώθηκε.